Πάμε τώρα να δούμε. Πέρυσι είχαμε δώσει μεγάλη έμφαση, γιατί πιστεύουμε ότι η φύση σίγουρα αυτό θεραπεύει. Και θέλουμε να μάθουμε όσο περισσότερα πράγματα γίνεται γύρω από τα βότανα. Γιατί τα βότανα είναι ζωή. Και όταν μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε σωστά, τότε θα δούμε και καλή θεραπεία. Λοιπόν, σήμερα εδώ με τη Μέρη την Ερωθέα αποφασίσαμε να δούμε την αλόη. Γιατί? Γιατί και πέρυσι πάρα πολλοί φίλοι μας είχατε ζητήσει να μάθετε λεπτομέρειες, περισσότερα πράγματα και για τη χρήση αλλά και τον τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε. Μέρη μου, σε καλωσορίζω. Μαζί και φέτος, ναι. Κάθε 15 εδώ, στις επάλξεις, στο πρωτοσέλιδο. Είπα για την αλόη, γιατί και πέρυσι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από κόσμο. Έτσι. Επειδή τη βλέπαμε σε κάθε πρόγραμμα σχεδόν να είναι έναν από τα κύρια θεραπευτικά βότανα. Οπότε ο κόσμος θέλει να δει λίγο πιο επιστημονικά πώς τα κάνει όλα αυτά. Θα δούμε, καταρχήν να δούμε, να πούμε για την αλόη τι κάνει καταρχήν. Ναι, πριν ξεκινήσουμε, απλά επειδή τώρα υπάρχει μια έξαρση με πονόλαιμους, ναι, και αμυγδαλίτιδες και μας παρακάλεσαν να πούμε, να θυμίσω ότι υπάρχει η λιγαριά μας με λίγο νεράκι, βάζουμε καμιά εξινταριά σταγόνες, να το έχουμε στο σπίτι όσοι έχουμε και παιδάκια, τα οποία μπορούν να κάνουν όμως γαργάρες, γιατί αυτό δεν θα το πει. Μπορεί να βάλει μέχρι 60 σταγόνες στο νερό και να κάνει 2 με 3 φορές γαργάρες. Το παιδάκι είναι από την ηλικία μου, μπορεί να κατανοήσει τι είναι η γαργάρα. 2-3 φορές την ημέρα, είναι θέμα μόνο 2 ημερών, ακόμα και η χειρότερη αμυγδαλίτιδα. Η λιγαριά. Ναι. Τέλος, ούτε αντιβίωση, ούτε βλέπουμε πονό. Βλέπουμε τη λιγαριά. Ναι. Αυτή δεν είναι. Αυτή είναι. Μάλιστα. Τώρα, τη λιγαριά τη βρίσκουμε, υπάρχει το απόσταγμα το μας, το απόσταγμα, ναι. Μάλιστα. Ναι. Απλά έτσι ενημερωτικά, γιατί υπάρχει πολύ, ειδικά τελευταία υπήρχε έτσι μια... Δηλαδή και με ένα απλό πονόλαιμο αν έχουμε, ας πούμε, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Ναι, και απλό πονόλαιμο, αλλά και έντονο πονόλαιμο, μπιόδυνα αμυγδαλίτιδα, βέβαια να μην φτάσουμε στην εμπειρία την κατάσταση που θα πάμε στην αντιβίωση. Ναι. Μπορούμε να προλάβουμε και κρυολογήματα και γρήπη πίνοντας την αντιβίωση μας το εχινάτσια, που δεν μπορούμε να κάνουμε με αντιβίωση πρόληψη ποτέ. Ναι. Αλλά με το εχινάτσια, το οποίο δρά πάνω στην άμυνα των ιώσεων, έναν άλλον απόσταγμα, μπορούμε να κάνουμε και πρόληψη για αυτούς που αρρωστούν συνέχεια με γρήπη και κρυολόγημα και θεραπεία. Ναι, έχεις δίκιο, γιατί έχει κόσμο που είναι πολύ εύκολη ευπαθείς, και επιρρεπής, ναι, ευπαθείς, ναι, έτσι, σε διάφορες τέτοιες ασθενείες. Ναι, ναι, ναι. Άρα αυτοί προληπτικά μπορούν να παίρνουν αυτό. Βέβαια, το εχινάτσια. Τώρα, πριν πάμε στην αλόη, θέλω να μου πεις, επειδή έχει πολύ κόσμο που έχει ανήσυχο ύπνο το βράδυ. Ναι. Υπάρχει κάτι, κάποιο βότανο που σου ηρεμεί τον οργανισμό και σου κάνει απολαυστικό τον ύπνο? Υπάρχει σίγουρα, που είναι τον τζίνκο πιλόπα, είπαμε. Αλλά αν ένας άνθρωπος δεν κοιμάται γιατί έχει άγχος, ναι, θα του δώσουμε το άγχος το απόσταγμα. Πρέπει να δούμε και την αιτία που προκαλεί την αϋπνία. Συνήθως δεν κοιμόμαστε από άγχος, από τι άλλο, ξέρω, ναι, εγώ. Όχι, έχει κόσμο που δεν είναι αγχώδης, αλλά δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ναι. Πρέπει να δούμε, ναι. Υπάρχει το άγχος, υπάρχει το βάμα. Ναι, και το βάμα και το τζίνκο πιλόμπα, ναι, το οποίο είναι καθαρά για ύπνο και είναι πολύ αποτελεσματικό. Καλά, δεν είναι καθαρά για ύπνο και για άλλα πράγματα. Ναι, είναι, ναι, το, ναι, όμως είναι... Ανεβάζει, σε κάνει τούρμπο. Τα λέγαμε και πέρυσι, τα θυμάσαι. Λοιπόν, πάμε σε για αλόη τώρα. Σε καθαρά, σου φέρω το δίπλωμα. Πάμε αλόη, παρακαλώ, αλόη βέρα. Λοιπόν, η αλόη. Καθημερινά πίνουμε τόση ποσότητα κατανίστηκα το πρωί και τόση ποσότητα κατανίστηκα το βράδυ. 2 φορές την ημέρα. Ναι. Και κοιμόμαστε ήσυχα. Άλλο ένα πράγμα για να κοιμάσαι ήσυχα. Η αλόη με τη μορφή που τη βλέπουμε εμείς είναι το φυτό. Είναι η γέλη από την αλόη. Η γέλη, έτσι. Αυτό είναι από τη ναι, γέλη, ναι, της αλόη. Αυτή η αλόη, την οποία βρίσκαμε σε κάθε πάθηση, ναι, το περσινή μας χρονιά. Αυτή η αλόη πρέπει να εξάγεται με σωστόν τρόπο. Μπορεί και ο καθένας σπίτι του βέβαια να φτιάξει λίγη αλόη, να καθαρίσει καλά το φύλλο, να φύγει η κίτρινη, η πικρή, η τοξική ουσία, να κάνει λίγο για να πει 1-2 μέρες. Αλλά η αλόη είναι πολύ ευαισθητή και θέλει ειδικών αποχυμωτή, που είναι και πανάκριβος, ειδική εφιάλωση για να μπορέσει να κρατηθεί στο ψυγείο. Γιατί οξυδώνεται και εύκολα και μπορεί να έχουμε προβλήματα. Άρα δηλαδή παίρνουμε... από την ώρα που φτιάχνει. Γι' αυτό είναι η δυσκολία να το κάνουμε, ναι, μόνοι μας, έτσι, ναι, γιατί είναι θέλει μια ειδική προετοιμασία. Ναι. Από αυτή που φτιάχνεις το χυμό μέχρι πότε δικαιούσα να το καταναλώσεις? 1-2 μέρες, ναι, μπορούμε να τον πιούμε, ναι. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε περισσότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να είναι 3 με 4 χρονών που έχει τη μέγιστη θεραπευτική ιδιότητα το φυτό. Και πρέπει να είναι το φυτό που θα μας δείξετε μετά. Να βάλουμε το φυτό. Αυτό υπάρχει μια που έχει στη μέση βγαίνει, ναι, το κίτρινο, σαν κρίνο, λουλούδι, ναι. Το λουλούδι. Λοιπόν, α
αρχίζουμε τι κάνει τώρα η αλόη. Από τη στιγμή που πίνουμε αυτόν και μόνο το κίτρινο. Το κίτρινο. Αυτό είναι πιο πολύ για επιδερμικά προβλήματα. Τελικά η αλόη για όλες τις δουλειές είναι. Ναι, λοιπόν. Αυτό, πίνοντας αυτό και κρατώντας το στο στόμα μας, αν μπορούμε λίγο το πρωί, σκοτώνει όλα τους μύκητες και τα βακτήρια και πουλώνει κάθε πληγή που υπάρχει στο δόντι, στα ούλα. Και έτσι αραιώνουμε τις επισκέψεις μας στο γιατρό, γιατί δεν δημιουργείται και αυτή η πλάκα με τα βακτήρια, η πέτρα. Το θέμα είναι τώρα, ένας που δεν μπορεί να το πιει όμως, τι κάνει. Μα γιατί να, μπορεί να βάλει λίγο λεμόνι. Μάλιστα. Ή να το βάλει σε χυμό. Πορτοκάλι. Ό,τι χυμό θέλει. Μάλιστα. Την ώρα που θα το πιει όμως, δεν θα το αναμίξει και να το κρατήσει στο ψυγείο. Λοιπόν, αυτός ο θαυματουργός χυμός μετά κατεβαίνει από το λάριγγα μας, στον ισοφάγο, στο στομάχι και στα έντερα. Αυτό είναι το πεπτικό μας σύστημα, το οποίο καλύπτεται. Τώρα εξηγούμε στον κόσμο γιατί λέει πώς μπορεί να τα κάνει όλα πώς αυτά. Πώς μπορεί, μα τι είναι η αλόη βασιλιά θαυματουργή. Λοιπόν, αυτό το πεπτικό σύστημα καλύπτεται από ένα βλενογόνο ιστών, ο οποίος από διάφορες αιτίες μπορεί να πάθει ζημιά και να καταστραφούν κάποια κύτταρα. Οπότε έχουμε πόνο στο στομάχι. Κάτω, αυτό είναι. Ναι. Μάλιστα. Πόνο στο στομάχι, φουσκώματα, καούρες, κακή χώνεψη, γιατί καταστρέφεται κάποια κύτταρα αυτού του βλενογόνου ιστού. Η αλόη, λοιπόν, έχει μέσα κάποιους βλενοζαχαρίδες. Είναι κάποια βασικά ζάχαρα που είναι πολύ ειδικευμένα στην ανάπλαση των κυττάρων. Άρα πηγαίνει σε αυτόν τον βλενογόνο ιστό, αναπλάθει τα κατεστραμμένα κύτταρα, εξουδετερώνει τα πολύ χαλασμένα και έτσι αποκαθιστά άμεσα την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Φανταστικό. Ναι. Κατεβαίνει μετά στα έντερα, όπου υπάρχουν τροφήματα οποία δεν έχουν μεταβολιστεί πριν και έχουν πάθει σύψη. Δημιούργησαν βακτήρια και κάθισαν πάνω στα τυχώματα του εντέρου. Εκεί που λέει ο κόσμος, φουσκώνουν τα έντερα μου, έχω ευερέθη στον έντερο, έχω δυσκολιότητες, πονώ, δεν μπορώ να φάω κάτι. Πάει σε αυτά τα βακτήρια, τα καθαρίζει. Οπότε από τα ατυχώματα πλέον μπορούν να απορροφηθούν οι θρεπτικές ουσίες από τις τροφές μας και αρχίζει το έντερο να αποκτά τις συσπάσεις του, γιατί δεν μπορούσε πριν με τα βακτήρια πάνω και δεν μπορούσε και να λειτουργήσει. Άρα έχουμε όλο το πεπτικό σύστημα να λειτουργεί μόνο με 30 ml αλόη καθημερινά. Το θέμα είναι, μπορεί την αλόη να την πάρεις και προληπτικά, δεν χρειάζεται να έχεις πρόβλημα. Βεβαίως, ναι. Διορθώνει το pH του εντέρου, κάτι πολύ βασικό για να μην αναπτύσσονται και άλλα και καρκινογόνα και λοιπά. Όλα από εκεί ξεκινάνε, από το έντερο. Από το έντερο, λοιπόν. Και κατεβαίνει και μπορεί να θεραπεύσει ακόμα και τους αιμορρόιδες. Yeah. Άρα, λοιπόν, εφόσον καθαρίσαμε το πεπτικό σύστημα, έρχεται το σηκώτη και δυναμώνει. Γιατί το σηκώτη, είπαμε σε άλλο πρόγραμμα, ότι η δουλειά του είναι να αποτοξινώνει το σώμα. Αυτό καθαρίσαμε, να αποτοξινώσαμε τα έντερα, θα τονωθεί το σηκώτη. Άρα το σηκώτη θα δουλεύει καλύτερα. Θα μεταβολίζει τα λιπαρά μας για να έχουμε καλή χοληστερίνη. Και θα μεταβολίζει τα ζάχαρα για να έχουμε καλά ζάχαρα, να μην είμαστε διαβητικοί. Μάλιστα. Βάλανε τελεία, διότι έχουμε γραμμές τηλεφωνικές. Έχουμε χρόνο σήμερα αρκετό. Είναι μαζί μας η Στέλλα. Στέλλα μας, καλημέρα σας. Καλησπέρα, Στελίτσα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα ήθελα να μάθω ποιον μέρος από το aloe vera πίνετε, τα λουλούδια ή τα φύλλα. Λοιπόν, είχα και εγώ την ίδια απορία και θα σε ρωτούσα τώρα. Βλέποντας το φυτό, είχα και εγώ την απορία που έχει Στέλλα. Ναι. Ποιο κομμάτι παίρνουμε. Επειδή δείχνουμε τα λουλούδια. Ναι. Και αυτόν, αν τα αποξηράνουμε σωστά, γίνεται ωραίο τσάι. Ναι. Αλλά παίρνουμε τον τζέλιν μέσα από τα φύλλα του φυτού αυτού, αν μπορεί να μας δείξει. Άμα μας δείξει η Γαβριελίτσα κανένα φύλλο εκεί. Δηλαδή το παίρνουμε από μέσα, το χυμό, ναι, έτσι. Ναι, το χυμό. Τζέλι. Αλλά είπαμε, θέλει να ξέρεις να φύγει το τοξικό υγρό, να καθαρίσει, να στεγνώσει και να το φτιάξει σωστά. Τώρα, με αφορμή την ερώτηση Στέλλας, το φύλλο μπορούμε. Αυτή εδώ, από αυτό, έτσι. Ναι. Τώρα, το φύλλο, άμα αποξηραθεί, είπες, μπορεί να γίνει καλό τσάι. Τα άνθη. Τα άνθη. Αυτά τα κίτρινα κρινάκια, ναι. Είναι κρίνο το. Για μπανάνα την είδα εγώ εκεί. Δεν κρίνω, δεν πάει πληθώσει. Από τώρα βλέπουμε όμως το τζέλι. Ναι. Αυτό είναι που από εδώ παίρνουμε το χυμό, έτσι. Ναι. Ωραίο. Λοιπόν, εκτός από τους βλενοζαχαρίδες που καθαρίζουν το βλενόγονο ιστό, εκτός από τις φυτικές ίνες που καθαρίζουν τα έντερα, τονώνεται, είπαμε, το σηκώτη,
τονώνονται τα νεφρά, οπότε έχουμε και καλή υγρασία, οπότε θα δούμε ένα ωραίο δέρμα, ωραία νύχια, τις ρητίδες μας. Και πάμε στην κυκλοφορία του αίματος μετά. Τα μικρά τριχοειδή αγγεία που παίρνουν οξυγόνο μέσω του αίματος στους ιστούς, καθαρίζουν από την αλόη. Οπότε έχουμε καλύτερη αιμάτωση των ιστών. Θα δούμε διαφορά στη ψηλή πίεση, στο κυκλοφορικό μας, που κρυώνουμε το χειμώνα, στις φλεβίτιδες μας. Κάτσε ρε παιδί μου, για όλα κάνει αυτή η αλόη. Μπράβο, για όλα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα μπουκαλάκι λοιπόν αλόη στη τσέπη μας. Στο ψυγείο. Στο ψυγείο μας. Λοιπόν, καθαρίζει αυτά τα αιμοφόρα αγγεία, ναι, και έτσι έχουμε όλα αυτά τα καλά στο κυκλοφορικό. Και μάλιστα, από έρευνες έχει αποδειχτεί ότι 2 μήνες μετά που αρχίζουμε να πίνουμε την αλόη συστηματικά, αυξάνονται, διπλασιάζονται τα λεμφοκύτταρά μας, τα οποία είναι ο ανακυκλωτής μας. Θα πάρει τις τοξίνες να τις πετάξει. Αν διπλασιαστούν αυτά τα λεμφοκύτταρα που είναι αποδεδειγμένα επιστημονικά με την αλόη, τότε έχουμε παραγωγή πλασμοκυτάρων και αντισώματα, που είναι το αποτέλεσμα που ζητούμε όλοι, αντισώματα, άμυνα. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν κάνει αλόη και κοιμάστε ήσυχοι με 30 ml πρωί βράδυ και τα παιδάκια, έτσι 8-9 χρόνια, τη μισή. Ναι, σε ποια ηλικία μπορεί να πάρει, μισή είπαμε. Μισή ποσότητα, από 8-9, 10 χρόνων, ναι. Τη μισή ποσότητα. Τη μισή. Ακόμα και ένα κουταλάκι. Αν έχετε απορίες, επειδή έχουμε χρόνο, ή κάτι πολύ έντονα ρωτήσετε, αν θέλετε πολύ έντονα την Μέρη, εδώ είμαστε, το τηλέφωνο το βλέπετε. Να ρωτήσω κάτι, Μέρη. Η αλόη είναι και συστατικό σε φάρμακα? Μα όλα τα βότανα είναι συστατικά. Όχι. Η αλόη συγκεκριμένα είναι σε κάποια φάρμακα σαν συστατικό λειτουργεί? Ναι, και σε κρέμες και σε σαμπού. Ναι, θα πάμε και μετά σε στα χεράκια. Περίμενε, μετά ναι, θα πάμε. Γιατί πέρα από τα... Μαρία, έχουμε την κυρία Μαρία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο αποτελεσματική είναι η χημή που αγοράζουμε από διάφορες εταιρείες. Μάλιστα. Αλόης. Ναι, αυτό που ρωτάει, γιατί σωστό, έχει ωραία ερώτηση αυτή, διότι βλέπουμε στο εμπόριο να υπάρχουν πολλά σκευάσματα. Mm. Πώς είναι η ίδια αποτελεσματική? Σίγουρα όχι, με το να παίρνεις φρέσκον από κάποιον ειδικό που τη φτιάχνει σωστά και μπορεί να μείνει 10-12 μέρες στο ψυγείο σου, γιατί εάν θα γίνει εμπορεύσιμο, σίγουρα θα μπουν κάποια συντηρητικά. Ναι. Άρα, όπου μπουν τα συντηρητικά, έστω και αν δεν είναι πολύ χημικά συντηρητικά, αλλοιώνεται λίγο το προϊόν, όπως και με κάθε άλλο προϊόν. Ναι. Όπως είδαμε στο βάμμα του προστάτη, ναι, που δίναμε το φινίκι, είναι εκείνο που φτιάξαμε και θεραπεύουμε εμείς τον προστάτη. Θράψη αυτό το φινίκι. Ναι. Θράψη. Έμαθα όλη Κύπρος τη Μέρη με το φινίκι. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι που χρησιμοποιεί και η ιατρική, και σε χάπια, και σε... Αλλά δεν έχει την ίδια δραστικότητα όπως έναν απόσταγμα. Μάλιστα. Το απόσταγμα έχει όποια ιδιότητα έχει το βάμμα στη φυσική του μορφή, το βότανο στη εγώ φυσική. Εγώ το βλέπω αλλιώς. Ξέρεις ότι στη χειρότερη των περιπτώσεων δεν σου κάνει καμία μα καμία ζημιά. Καμία. Καμία. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Γιώργο. Έχουμε μια άλλη γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή σας ημέρα. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Θέλω να ρωτήσω, πού μπορούμε να βρούμε την πιο κατάλληλη αλόη? Εννοείται σε ποιες περιοχές? Ναι, σε ποια καταστήματα εννοώ, σε βιολογικό καταστήμα, σε φαρμακείο, πού θα μπορούσαμε να τη βρούμε? Σας είπα ότι αυτά που γίνονται εμπορεύσιμα σίγουρα έχουν και κάποια συντηρητικά. Για φρέσκα αλόη, τηλεφωνήστε μου να σας πω μετά. Έχουμε τα τηλέφωνα της Μέρης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της. Να πάρουμε και μια άλλη γραμμή, την κυρία Αντιγόνη. Καλή σας ημέρα. Ναι. Νομίζω ότι απαντήθηκε τώρα. Ήθελα το τηλέφωνο της κυρίας για να μας πει που να επειδή, ξέρετε, να επειδή πάρουμε. Και πέρυσι έγινε πανικός με το τηλέφωνο, υπάρχει το τηλέφωνο έξω, υπομονή χρειάζεται. Να το πάρει τηλέφωνο, να ρωτήσει ό,τι θέλετε τη Μέρη. Τώρα, για την αλόη. Είπαμε για αυτά που κάνει όταν τη χρησιμοποιούμε σε πόσιμο, έτσι το πίνουμε. Ξέρουμε όμως, τουλάχιστον εγώ, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι η αλόη κάνει και για εγκάβματα. Ναι, επιδερμικά. Επιδερμικά. Όχι μόνο εγκάβματα. Ψωρίαση, έγκζεμα, δερματίτιδα, έγκαυμα σοβαρού βαθμού. Ναι. Πληγές ανοιχτές, νοουμένου ότι τις αποστηρώσουμε κάπως
και να μπει, γιατί είναι και αντισηπτική. Είναι το ίδιο πράγμα είναι, πάλι το τζέλι. Ναι, το τζέλι βέβαια. Ναι, αλλά σε πιο... Ναι. Ακόμα και οι άνθρωποι που υποφέρουν από φλεγμονές, ναι, εάν χρησιμοποιούν αλόι στα γόνατα, στις αρθρώσεις και πίσω, στους ώμους τους, αλλά να έχουν υπομονή, γιατί θέλουν περίπου 2 με 3 μήνες να φανούν τα αποτελέσματα. Αυτό καλά κάνεις το λες, ναι, διότι καμιά φορά ξέρεις, παίρνουμε το βότανο, το όποιο βότανο για την όποια πάθηση και νομίζουμε ότι την επόμενη μέρα, ναι, θα δράσει. Δεν είναι έτσι. Όχι. Θέλει το δίμηνο, τρίμηνο. Θέλει 2 με 3 μήνες. Έχει δράσει, αλλά για να φανεί καλά θέλουμε 2 με 3 μήνες. Ναι. Και θα δουλέψουν όχι στο αποτέλεσμα, δηλαδή στον πόνο των αρθρώσεων, αλλά στη λύση, στο να διαλύσει τη φλεγμονή. Λοιπόν, για να φύγει ο πόνος. Επειδή ρωτάει ο κόσμος και πιστεύω εδώ δεν κάνει αλόι, θα μας πεις κάτι άλλο. Οι μικρανίες. Πες μου ότι κάνει και οι μικρανίες. Βεβαίως, γιατί η μικρανία μπορεί να προέρχεται από κακή χώνεψη. Ναι. Μπορεί να προέρχεται από δυσκυλιότητα. Μπορεί να προέρχεται από ψηλή πίεση. Ναι. Εάν η αλόιτα ρυθμίζει αυτά, σίγουρα θα φύγουν και οι πονοκεφάλοι. Και για τις μικρανίες, αλόι. Καλημέρα, ναι, ναυσικά μου. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά που είστε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία αν κάνει καλός στα πολυκυστικά νεφρά ή αηλόρε. Πολυκυστικά νεφρά. Γιατί ναι, έχω πρόβλημα με μολύνσεις στα νεφρά. Και ήθελα να ρωτήσω αν βοηθάει. Εκτός από... Ναι, ναι, είναι άσχημη η κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να πίνετε την αλόι, ναι, γιατί βοηθά. Τονώνονται τα νεφρά και αμήνονται από μόνα τους. Όμως και η άμυνα γενικότερα. Αλλά έχουμε και έναν ιδιαίτερο τσάι για τα πολυκυστικά νεφρά, που στους 6 μήνες που θα πίνετε αυτόν το τσάι, θα κάνετε ανάλυση στα νεφρά σας και θα δείτε πόσον έχει μειωθεί αυτή σας η κατάσταση. Έχουμε ένα ειδικό τσάι. Είναι? Είναι ένα μείγμα βοτάνο που είναι ειδικό για τα πολυκυστικά νεφρά. Ναι. Έχουμε πολλούς παθόντες με τα πολυκυστικά και νεαρά άτομα. Υπάρχουν, ναι, πέραν από τα βότανα που ξέρουμε που λειτουργούν μεμονωμένα, έτσι, ας πούμε όπως αλόι, υπάρχουν και τα μείγματα, έτσι. Ναι, τα μείγματα, γιατί πολλές φορές δίνουμε... Αυτό λέμε και γενικά για όλον τον κόσμο, ωραία. Ναι. Αλλά... Εξειδικευμένα, αν κάποιος έχει λίπος στο σηκώτι, θα περιμένουμε την αλόι 2-3 μήνες. Θα δώσουμε και το τονωτικό του σηκωτιού, θα δώσουμε τις χοληστερόλες, θα δώσουμε για αρρυθμίες των κράτεγων, των εκάμαμεν, καρδίας, κακών κύκλων. Δυναμώνουμε, αλλά η αλόι είναι πάντα συναλόι. Υπάρχουν αυλές, υπάρχουν σπίτια που έχουν φυτέψει. Όλος ο κόσμος τώρα νομίζω φυτεύει αλόι. Ναι. Ναι, αλλά θέλει ένα χρόνο, κάποιο χρονικό θέλει, διάστημα. Θέλει, είπαμε, 3 με 4 χρόνια. Θέλει 3-4 χρόνια. Εντάξει, για να γίνει το φυτό. Θα αγοράζει και θα φυτεύει φυτά μετά. Κοίταξε να δεις, θα γίνουμε καλλιεργητές αλόι. Ναι, υπάρχουν πολλές καλλιεργίες. Φυτέψε στον κήπο σας, στο μπαλκόνι σας αλόι. Παντού. Να το πίνετε, να... Αυτό με τα δερματικά είπες, υπάρχουν και κρέμες που είναι από αλόι, έτσι. Υπάρχουν, ναι, κάποιες... ναι, υπάρχει λόγος ειδικά για το δερματικό που το παίρνεις, το βάζεις και δεν θέλει ούτε να το επεξεργαστείς, ούτε να το ενθυαλώσεις ειδικά. Μάλιστα. Αν δεν έχουμε άλλη γραμμή, τι άλλο μπορούμε να πούμε για την αλόη, αγαπητή μας Μέρη? Πίσω. Αδυνατίζει. Κάποιος, δεν μου απάντησε όμως, κάποιος που δεν θέλει το πρωί να την πιει. Δεν μπορεί να την πιει, ρε παιδί, με τίποτα. Υπάρχει άλλος τρόπος? Θα βάλουμε λίγο λαιμό. Ό,τι αρέσει του καθενού. Λίγο λεμόνι, λεμόνι ή σε χυμό. Σε χυμό, μάλιστα. Τώρα, αδυνατίζει, πες. Βέβαια. Για πες μας τώρα πώς γίνεται αυτό. Θα μας τρελάνε σήμερα, μου φαίνεται. Αφού δυναμώνουμε το σηκώτη. Το σηκώτη είναι υπεύθυνο για τον μεταβολισμό των λιπαρών. Μάλιστα. Οπότε δουλεύει το σηκώτη, διαλύει τα λίπη. Αποτοξινώνονται τα αγγεία. Υποτίθεται όμως τρως και λιγότερο. Όχι. Διατηρείς σταθερό βάρος. Χάνεις το βάρος σου και διατηρείς εσύ σταθερό βάρος. Θέλει η αλόη. Τακτικότητα όμως. Δεν μου τα έχεις πει πέρυσι αυτά όλα. Σου τα είπα αφού... μόνο που σου τα είπα αδυνάτησες. Αδυνάτησα μόνο με την αλόη, εγώ με τις σκέψεις της αλόης. Τις σκέψεις της αλόης. Μάνα μου. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Λοιπόν, άλλο. Για την αλόη, τι άλλο μπορούμε να πούμε, έτσι, για... Θέλετε να πούμε κανέναν καλό πρόγευμα εκτός από την αλόη. Μπράβο. Ρίξτο. Λοιπόν, εκτός από την αλόη που θα πίνουμε και θα κοιμόμαστε ήσυχοι. Μάλιστα. Να φύγουμε από εκείνον το χαλούμι και την ελιά και τα τυριά και τα γάλατα ο κόσμος, για να είναι ακόμα πιο υγιής. Βρώμη. Βρώμη. Μαζί με τη βρώμη μπορεί να βάλω το νερό μου, σίγουρα το ζεστό, πολύ ζεστό νερό. Okay. Ναι. Θα ρίξω μέσα χαρουπόμελο. Γιατί έχει και σίδερο. Βρώμη, και νερό, ασβέστιο. Βρώμη, νερό, χαρουπόμελο. Ναι. Λοιπόν, το νεράκι μας. Λίγο νεράκι. Βάλαμε και... Μάλιστα. Πες ότι είναι το νεράκι. Μάλιστα.
Το ζεστό, το ανακατεύουμε. Θα βάλουμε λίγο χαρουπόμελο γιατί έχει σίδερο και ασβέστη. Μάλιστα. Τέλειο. Λίγο ίσκι μέσα. Όχι. Θα βάλουμε μισό κουταλάκι κιτρινόριζα που κάνει για τις αρθρώσεις. Μισό κουταλάκι κιτρινόριζα. Θα βάλουμε μέσα μισό κουταλάκι κανέλα γιατί δίνει ωραία γεύση και δεν θα θέλουμε ζάχαρη και γάλα. Και αν έχουμε προβλήματα με τα κόκκαλά μας, η οστεοπόρεση, η οστεοπενία, θα βάλουμε αυτόν το λουλουδάκι, βιολογικών ασβέστιων είναι, και τα φύλλα και ο κορμός και τα λουλούδια, φτιάχνουμε βιολογικό ασβέστιο, το οποίο απορροφάται άμεσα από τα έντερα και γεμίζει τα κόκκαλα μας ασβέστιων και σταματά και την οστεοπόρωση και την οστεοπενία. Αυτό είναι τώρα ένα ιδανικό έτσι, πρόβλημα. Τα πήρες όλα. Όλα. Βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα πριν και από αυτόν και από τη βρώμη, σίδηρο, ασβέστιο. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Είναι εύγευστο, είναι για τα παιδάκια μας, για τους γέρους μας. Να το παραλάβουμε τι βάλαμε μέσα. Η βρώμη. Βρώμη. Νερό ζεστό, για να διαλύσουμε τη βρώμη. Γιατί, το χαρουπόμενο. Για τι ποσότητα μιλάμε τώρα. Όσοι θέλει ο καθένας. Ένα μπολ, έτσι. Μάλιστα. Όσοι θέλει. Ναι. Με τη χρήση θα δει. Θέλω περισσότερο μάλιστα γλυκό. Το χαρουπόμενο. Χαρουπόμενο. Ναι. Κιτρινόριζα. Κάνει για τις αρθρώσεις. Είναι αντικαρκυνικό, ναι. Κανέλα για να δώσουμε καλή γεύση και επίσης βοηθά στο διαβήτη για όσους έχουν διαβήτη καθημερινά. Ρίχνει τα επίπεδα ζαχάρ. Και τον αμάραντο μας που φτιάχνουμε τη βιολογικό ασβέστιο, το οποίο απορροφά και σταματά οστεοπόρωση και οστεοπενία. Μαζί με ένα βάμμα το δίνουμε όταν και υπάρχει. Και γίνεσαι τούρμπο. Αν παίρνει από αυτό και μέρα, και τούρπο, πίνεις και από αυτό λίγο την αλόη. Και δεν παίρνει σπίτι. Μετά, και δεν παίρνει έτσι. Λοιπόν, ναι, έχουμε ένα λεπτό. Να άρα πούμε, δεν θα το βάζουν οι. Δεν όχι, θα το βρίσκετε από τη σύζυγου σας. Πρέπει ναι, μόνοι σας. Μόνοι. Λοιπόν, έχουμε δύο κουβέντες να πούμε. Ένα λεπτό, μια συμβουλή στον κόσμο και κλείνουμε. Εμπιστευτείτε την αλόη. Εμπιστευτείτε την αλόη. Την αλόη ειδικότερα και τα βότανα γενικότερα. Και τα βότανα, ναι, τα αποστάγματα σε συνδυασμό. Αλλά η αλόη δουλεύει από μόνη της. Μάλιστα. Λοιπόν, Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Μαζί θα είμαστε και φέτος για να παρακαλώ και να εμπεδώσουμε όλα αυτά που λέμε με τα βότανα, αλλά και να μάθουμε στον κόσμο πώς μπορεί να τα χρησιμοποιεί και πώς πρέπει. Και. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά είχαμε η πρώτη εκπομπή της σεζόν.